Ακόμα δεν το πιστεύω, γιατί ξεκίνησε... Δεν ήταν ένα σχέδιο οργανωμένο, δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα τι θα κάνω. Θα γράψω ένα βιβλίο. Θα ασχοληθώ 2 χρόνια, θα το τελειώσω, θα χτυπήσω την πόρτα ενός εκδοτικού οίκου και θα το κυκλοφορήσω. Ήταν κάτι που πήγαινε μόνο του, με πήγαινε. Ξεκίνησα να γράφω, επειδή είχα πολύ ελεύθερο χρόνο ξαφνικά στη ζωή μου, από εκεί που δούλευα 15 ώρες την ημέρα βρέθηκα να κοιτάω το ταβάνι. Όλος ο καλός ο κόσμος παρευρέθηκε στο βιβλιοπωλείο Ιαννός για την παρουσίαση της πρώτης συγγραφικής απόπειρας της Σταματίνας Τσιμψιλή. Το βιβλίο της, Όλα για λίγο παράδεισο, των εκδόσεων Ψυχογιός, σε λιγότερο από ένα μήνα ξεπέρασε τις 6.000 πωλήσεις. Το Όλα για λίγο παράδεισο είναι το πρώτο μου εγχείρημα συγγραφικό. Δεν νιώθω ότι είμαι συγγραφέας, νιώθω ότι αυτό είναι κάτι που το κατακτάς στο πέρασμα του χρόνου και αφού έχεις γράψει τουλάχιστον 2 βιβλία, είναι όμως για μένα ένα κομμάτι της ψυχής μου και το ότι είμαι εδώ και μιλάω γι' αυτό και το παρουσιάζω και το κρατάω στα χέρια μου είναι πολύ σημαντικό. Πώς αισθανόσασταν όταν ξεκινούσατε να γράφατε αυτό το βιβλίο? Όταν ξεκίνησα δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να γίνει βιβλίο και μπορώ να το τελειώσω και η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισα να διαπιστώνω ότι μπορεί και να τυπωθεί και να εκδοθεί και να κυκλοφορήσει και να το διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι πέρα από μένα ή κάποιους ανθρώπους πολύ δικούς μου, το θεώρησα κάτι πολύ μαγικό. Όταν πήρατε στα χέρια σας το πρώτο αντίτυπο... Συγκινήθηκα πολύ, δεν το πίστευα και ακόμα δεν το πιστεύω, το κοιτάω, το ξανακοιτάω, το φιλομετρώ, το μυρίζω, είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα. Είναι δικό μου. Ναι, είναι το δικό μου, το πρώτο μου βιβλίο. Σας ευχόμαστε να γράψετε και άλλα βιβλία. Σας ευχαριστώ, εύχομαι πραγματικά να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ γυναικείο βιβλίο και με χαρά περιμένω και τις απόψεις των αναγνωστών και αναγνωστριών μου. Ήδη το κάνουν μέσω του Twitter, του Facebook, μου γράφουν μηνύματα και με συγκινεί. Την ίδια ώρα, ο Μάικο Φασολάκης διασκέδαζε με τους μικρούς του φίλους στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου βιβλίου «Τα Χριστούγεννα του Μάικ του Φασολάκη» της Μαρή Κυριακού.